Με επιπλέον φόρους θα επιβαρύνονται οι δημότες σε περίπτωση κακοδιαχείρισης των δήμων, όπως προβλέπει το μεσοπρόθεσμο και βάσει των ρυθμίσεων που περιλαμβάνονται στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Οι πολίτες ενδέχεται, για παράδειγμα, να δουν το τέλος ακίνητης περιουσίας ακόμη και να διπλασιάζεται σε περίπτωση που διαπιστωθεί απόκληση της στήρησης του προϋπολογισμού ενός δήμου σύμφωνα με τα νέα. Με τις νέες διατάξεις θα λειτουργεί σε μηνιαία βάση παρατηρητήριο ελέγχου της εκτέλεσης των προϋπολογισμών των δήμων και των νομικών τους προσώπων σε περίπτωση σημαντικής απόκλησης κατά 10% στους τριμηνιαίους δημοσιονομικούς στόχους και εφόσον δεν συμμορφωθεί ο Δήμος μετά τις επισημάνσεις του παρατηρητηρίου εντός εξαμήνου, τότε θα υπάγεται αυτομάτως και υποχρεωτικά σε πρόγραμμα εξυγίανσης. Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού υπάρχει ενδεχόμενο να απαιτηθεί επιβολή επιπλέον τοπικών φόρων και τελών, ενώ προβλέπεται και αύξηση σε ήδη υφιστάμενους. Εντάξει, ουσιαστικά αυτό το μέτρο, το οποίο τι αφορά, όταν ένας Δήμος ξεφεύγει από τα έσοδά του κατά 10% σε τριμηνία βάση, δηλαδή αν τα τιμολόγια τα οποία έχει είναι περισσότερα από τα έσοδά του, προβλέπει το μεσοπρόθεσμο η ρήτρα της περικοπής ως πρόστιμο κατά 10% των ΚΑΠ, των πόρων δηλαδή που έρχονται από το κράτος στην τοπική αυτοδιοίκηση. Καταλαβαίνετε ότι αυτό το πράγμα, και βεβαίως παράλληλα και κάποια άλλα μέτρα όπως αύξηση κάποιων τελών των Δήμων, χωρίς απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, άρα κατάλυση και του αυτοδιοίκητου των Δήμων, διότι μιλάμε για μια διαδικασία που θα έρχεται κατευθείαν από το κράτος, χωρίς να αποφασίζει τοπική κοινωνία για αυτό το πράγμα. Εμείς ως διοίκηση, όπως πιθανόν να γνωρίζετε, τα τελευταία 2 χρόνια δεν κάναμε καμία αύξηση των τελών, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, γιατί θεωρούμε ότι μια αύξηση των τελών δεν θα φέρει κανένα αποτέλεσμα στα έσοδα του Δήμου. Ίσα-ίσα θα μειωθούν τα έσοδα λόγω της αδυναμίας των πολιτών να πληρώσουν τα επιπρόσθετα τέλη. Μας κάνει ακόμα πιο προσεκτικούς όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Εμείς ήδη ξεκινήσαμε την κατάρτιση του προϋπολογισμού. Ο προϋπολογισμός δυστυχώς θα είναι μειωμένος σε σχέση με πέρσι. Πάμε να εκτελέσουμε ένα πραγματικό προϋπολογισμό, δηλαδή με τα πραγματικά έσοδα που έχουμε, διότι είναι και θέμα νοικοκυροσύνης ως τοπική αυτοδιοίκηση να μπορείς να ξοδεύεις προς όφελος των πολιτών σου τα χρήματα τα οποία εισπράττεις. Το ερώτημα βέβαια που δημιουργείται είναι το εξής, και είναι και ο προβληματισμός ο δικός μας. Όταν αυτή τη στιγμή πολλές υπηρεσίες του κράτους και πολλές νέες ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί στις τοπικές κοινωνίες, όπως η στήριξη των κοινωνικά αδυνάτων, παραδείγματος χάρη κοινωνικό παντοπολείο, που βγαίνει από τα τακτικά έσοδα του Δήμου, όταν η πολιτεία είναι απούσα από μια τέτοια προσπάθεια, πώς ζητάει ύστερα η κεντρική εξουσία, η τοπική αυτοδιοίκηση, να παίζει τον πραγματικό της ρόλο, που είναι να είναι δίπλα στον πολίτη? Αυτό είναι το πολιτικό θέμα με αυτή τη διαδικασία. Απλά θα μπορούσα να πω κανένα σχόλιο. Κανένα σχόλιο, με την έννοια ότι πρέπει να αντιληφθεί η κυβερνώσα, το κυβερνών αυτό μόρφωμα, ότι ό,τι είχε να πάρει από την ελληνική κοινωνία το πήρε. Επομένως δεν υπάρχει καμιά μα καμιά δυνατότητα να ανταποκριθεί πολίτης σε πρόσθετες επιβαρύνσεις που ρυθμίζονται μέσα από αυτή την εντολή των Τροϊκανών. Ποια δηλαδή? Το ότι οποιοδήποτε πρόγραμμα οικονομικό πέσει έξω θα πρέπει να πληρώνεται με αυξήσεις των τελών των δημοτικών. Αυτό είναι ο τέλειος παραλογισμός και η τέλεια, θα έλεγα, αναζητώ τη λέξη, και ο τέλειος απανθρωπισμός. Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε. Είναι αυτό το ίδιο που λέγαμε και προηγούμενο, ότι πάνε να φορτώσουν όλα τα βάρη, ας πούμε, και όλα τα προβλήματα στους πολίτες. Όταν δεν δίνει το κράτος, η τοπική αυτοδιοίκηση, τους θεσμοθετημένους πόρους, απευθείας αναγκάζει τους δήμους, που και οι περισσότεροι δήμαρχοι το θέλουν αυτό, να παίρνουν τα χρήματα που χρειάζονται για να κινείται ο Δήμος από τους πολίτες. Απλώς τώρα επισπεύδονται τα πράγματα, και μέχρι τώρα τα τέλη και οι φόροι ήταν περισσότερα από τα μισά από αυτά που έπαιρναν οι Δήμοι από το κράτος.